Σχεδόν ένα μήνα μετά την επιβολή του mini lockdown και σε αντιδιαστολή με άλλες περιοχές που έχουν επανέλθει στην κανονικότητα, πολίτες και επισκέπτες εξακολουθούν να δηλώνουν απογοητευμένοι με φόντο τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, καθώς το ζενίθ της καλοκαιρινής περίοδου μπήκε φρένο στα νυχτοπερπατήματα με απαγόρευση της κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα, ενώ τα μαγαζιά λειτουργούν χωρίς μουσική. Αυτό το mini lockdown μας έφερε σε μια δυσκολία, γιατί ενώ φάνηκε έντονη τουριστική περίοδο με τον κόσμο από το εξωτερικό και η ανάγκη τους κακά τα ψέματα είναι και για λίγο μουσική και για λίγο ξενύχτη, δεν το βρήκανε. Η πτώση αυτή τη στιγμή που έχουμε υπολογίσει είναι περίπου 60-70% από την αρχή, από 11 του Αυγούστου που μπήκαμε σε όλο αυτό το mini lockdown. Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι καυτηριάζουν τα απαράδοξα των μέτρων. Την ίδια στιγμή που λέμε αυτό το πράγμα, φανταστείτε ότι εδώ δεν μπορούμε να έχουμε μουσική, ενώ παράλληλα σε μια συναυλία γίνεται χαμός στα γήπεδα, αν δεν έχετε παρατηρήσει. Ενώ εδώ δεν μπορούμε να έχουμε μουσική. Δηλαδή, με ποιο μέτρο και ποια φιλοσοφία σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και παίρνουν αυτά τα μέτρα. Η μουσική όμως είναι μία μόνο από τις προβληματικές, όπως τονίζουν παραμέτρους. Αναταράξεις και έντονες αντιδράσεις προκαλούν στον κλάδο της εστίασης τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και έπειτα, τα καταστήματα εστίασης θα δέχονται μόνο όσους πελάτες έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Τι γίνεται όμως με τους ανεμβολίαστους εργαζομένους? Θα μπορούν να εμφανιστούν ως πελάτες στο μαγαζί που εργάζονται? Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό. Δεν γίνει, δηλαδή δεν έχει εξήγηση για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση με ένα self-test να μπορούν να κάνουν αυτό το σκηνικό και να μην μπορούν να κάτσουν μετά σε κάποιο συνάδελφο και στο ίδιο το μαγαζί που δουλεύουν πιο βράδυ. Θεωρώ ότι θα το φτιάξουν αυτό, θα αλλάξει. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Δεν έχει λογική, δηλαδή. Αυτά είναι τα παράδοξα που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας και αυτοί οι νόμοι και τα μέτρα που παίρνουν νομίζω ότι δεν τα έχουν σκεφτεί πολύ σοβαρά για να τα παίρνουν. Ωστόσο, η εκοφαντική σιγή που δημιουργείται από την έλλειψη μουσικής εξακολουθεί να προβληματίζει και να δημιουργεί πλήγμα και στους επαγγελματίες μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν. Οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης, που επλήγησε τεράστιο ποσοστό την περίοδο των lockdown, επαναλαμβάνουν πως επομίζονται για ακόμα μία φορά μία ευθύνη που δεν τους αναλογεί. Ότι μας φέρνει πολύ, πολύ δυσκολία το κομμάτι με τη μουσική είναι πολύ βασικό. Γενικά, σε συναδέλφους φέρνει δυσκολία και το ωράριο. Κάποια μαγαζιά τώρα πια δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο ξενύχτη, δηλαδή μέχρι ξημέρωμα, αλλά μέχρι 2-3 η ώρα κάποια μαγαζιά πρέπει να δουλέψουν γύρω από αυτό. Το οποίο χάσανε, δηλαδή χάσανε την καλή περίοδο, την τουριστική, τη χάσανε οι συνάδελφοι. Ο κόσμος όταν θα βγει θέλει να διασκεδάσει, δεν πάει σε ένα εμπορικό κατάστημα για να αγοράσει μια μπλούζα, ας πούμε. Εμείς είμαστε πουλάμε διασκέδαση. Δεν είναι φτάνει, ας πούμε, το να έρθει να κάτσει σε ένα κατάστημα. Πρέπει να ακούσει και τη μουσική του, που εμείς εδώ, κατά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των επιχειρηματιών, τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα και εμείς είμαστε πρώτοι αυτοί που βάλαμε πλάτη σε όλο αυτό. Την προσεχή Δευτέρα, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, οι καταστηματάρχες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σε μια συζήτηση που θα έχει ως αντικείμενο τη στήριξη των καταστημάτων τους και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.